Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους στόχους και για την διαδικασία επίτευξης αυτών. Αν θέλεις να μάθεις τι θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Είμαι ο Θεράπων Φάκας, προσβεστητικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach The Day στο Facebook για 845 συνεχόμενα πρωινά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για στόχους. Χθες έκανα σεμινάριο σε κάποια στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και μιλούσαμε για τους στόχους. Μιλούσαμε όμως, επειδή όπως έχετε καταλάβει μου αρέσει να μιλάω με εικόνες και να χρησιμοποιώ παραδείγματα, μιλούσαμε για τους στόχους μέσα από τη διαδικασία του ποδοσφαίρου, μέσα από το βασιλιά του σπορ. Κάποια στιγμή θα βγει αυτό το σεμινάριο και ζωντανά και διαδικτυακά. Όποιος θέλει ή όποια θέλει μπορεί να στείλει με μήνυμα στη σελίδα του Facebook του Coach The Day το όνομα, το mail και από πού είναι, έτσι ώστε όταν θα γίνει να ενημερωθεί. Σήμερα λοιπόν οι στόχοι και η διαδικασία επίτευξής τους είναι μέσα από το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, αν πούμε ότι ο στόχος είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει πρώτα να διαλέξουμε σε ποιο πρωτάθλημα θέλουμε να παίξουμε. Υπάρχει το Α τοπικό, το ερασιτεχνικό, υπάρχει η Super League 2, υπάρχει η Super League η δικιά μας, το δικό μας το ανώτατο πρωτάθλημα, υπάρχει και το Champions League. Ανάλογα λοιπόν με τη δυσκολία του στόχου, θα πρέπει να διαλέξεις και σε ποια κατηγορία θα παίξεις. Και εκεί έρχεται που λέμε κάτι για διαδικασία. Η αξία του στόχου είναι ανάλογη με τη θυσία. Η αξία ενός στόχου είναι ανάλογη και με την θυσία που θα χρειαστεί προκειμένου να πραγματοποιήσεις το στόχο. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνεις, άλλη προπόνηση πρέπει να κάνεις αν παίζεις ένα αεραστεχνικό πρωτάθλημα και τελείως διαφορετική και φυσικά πολύ πιο επίπονη αν παίζεις σε επίπεδο Champions League. Όχι μόνο θέλει διαφορετική προπόνηση, θα παίζεις και παραπάνω μέρες. Οι άλλες όλες ομάδες θα παίζουν μία φορά την εβδομάδα, εσύ ή δύο αν υπάρχει το κύπελλο, εσύ θα παίζεις και δεύτερη και τρίτη αν έχει Champions League. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το επίπεδο της δυσκολίας του στόχου, θα πρέπει να είσαι έτοιμος ή έτοιμη να κάνεις και στις ανάλογες θυσίες. Γιατί αυτά είναι μαζί, ταξιδεύουν μαζί. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε θέλουμε στη ζωή. Φτάνει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την ανάλογη προπόνηση και να πληρώσουμε το ανάλογο τίμημα. Στη συνέχεια, αύριο, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Φιλιά πολλά, γεια σας! Γεια σου ρε κουμπάρε!